Στην περιοχή της Θέρμης στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής ο Πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου πραγματοποίησε συνάντηση με το Δήμαρχο της περιοχής Θεόδωρο Παπαδόπουλο. Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο συνόδου κορυφής των ηγετών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην κατασκευή του γηπέδου του ΠΑΟΚ, εκφράζοντας τη χαρά του για το έργο που θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των πολιτών, αλλά θα εξυγχρονίσει και το γήπεδο της ομάδας. Επίση, ο Κυριάκο Μητσοτάκη τόνισε ότι πρόκειται να ολοκληρωθεί μια σειρά από μεγάλα έργα ξεκινώντα με το μετρό, ο δρόμο Τέρμι Γαλάτι στα προχωράει με γοργούς ρυθμού και ταυτόχρονα συνεχίζει η κυβέρνηση να στρέφει το βλέμμα στη Θεσσαλονίκη με το καθιερωμένο ραντεβού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο, η οποία θα είναι η τελευταία έκθεση πριν τι επόμενε εκλογέ. Κλείνοντα, επισήμανε ναι, ότι κατά τη διάρκεια τη θητεία της η κυβέρνηση πέρασε δύσκολες μέρες, αλλά η Ελλάδα σήμερα είναι πολύ πιο ισχυρή οικονομικά, στρατιωτικά και γεωπολιτικά από ό,τι ήταν πριν τρία χρόνια, και ατενίζει το αβέβαιο μέλλον με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση.